Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι. Αυτή τη φορά θα δούμε λίγο καλύτερα τις αλλαγές που έφερε το iOS 13,2 στον τομέα της κάμερας, στο iPhone 11 Pro Max που έχουμε στα χέρια μας. Αλλαγές που ισχύουν αντίστοιχα και για το iPhone 11 και το iPhone 11 Pro και οι βασικότεροι από αυτές είναι φυσικά η ενεργοποίηση του Deep Fusion μιας δυνατότητας που έχει προσθέσει η Apple στην κάμερα των τριών αυτών τηλεφώνων που υπόσχεται πολύ καλύτερες φωτογραφίες κυρίως σε συνθήκες εσωτερικού φωτισμού και κατά τη διάρκεια της νύχτας αφού όπως ξεκαθάρισε η εταιρεία το Deep Fusion δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια της ημέρας με τα τρία τηλέφωνα να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το έτσι καλλιώς πολύ αποδοτικό Smart HDR που ήδη είχαν, όπως έχουν και τα αμέσω προηγούμενα τηλέφωνα ε, της εταιρεία από εδώ και ένα χρόνο. Παρ' όλα αυτά, πριν δούμε τις φωτογραφίες που έχουμε βγάλει αρκετά δείγματα με την κάμερα του iPhone 11 Pro Max, να πούμε λίγο περιληπτικά τι είναι ακριβώς το Deep Fusion. Η, σύμφωνα με την Apple είναι μια δικά της εκδοχή του Night Mode που έχουμε συνηθίσει σε άλλες συσκευές από άλλες εταιρείες με κάποιες όμως πολύ σημαντικές διαφορές. Κάθε φορά που πατάμε το πλήκτρο για να βγάλουμε μια φωτογραφία το iPhone 11 Pro Max και είπαμε και το iPhone 11 και το iPhone 11 Pro βγάζει τη φωτογραφία που του ζητήσαμε και ταυτόχρονα ε, αποθηκεύει συνεχώς στη μνήμη RAM της συσκευής Δεδομένα από την κάμερα, με αποτέλεσμα να μπορεί να κρατήσει άλλα 9 καρέ συνολικά, άλλε 9 εκθέσει, άλλε 9 φωτογραφίε, 4 πριν πατήσουμε το πλήκτρο και μερικέ ακόμα μετά, άλλε 4 μετά, συν μία φωτογραφία που τη βγάζει με πολύ υψηλή έκθεση στο φωτισμό. Στη συνέχεια παίρνει τι 9 αυτέ φωτογραφίε, τι συνδυάζει σε μία, για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε λεπτομέρεια, δυναμικό εύρο φωτισμού, χρώμα, ε, γενικά όλους τους τομείς που χαρακτηρίζουν μια καλή φωτογραφία. Η σημαντική διαφορά όμως του τρόπου που το κάνει αυτό ε, το Deep Fusion στα τρία νέα iPhone είναι ότι εκτός από το να συνδυάζει απλά τα δεδομένα ε, από αυτές τις ε, 9 διαδοχικές λήψεις που έχει βγάλει μπορεί να αναγνωρίσει αντικείμενα και σκηνικά μέσα στη φωτογραφία μέσα σε αυτές τις 9 διαφορετικές λήψεις μπορεί να αναγνωρίσει αν υπάρχει ουρανός, αν υπάρχει κάποιο κτίριο ή κάποιο άλλο αντικείμενο και να επεξεργαστεί κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά να, ώστε να δημιουργήσει το καλύτερο αποτέλεσμα για το κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα και στο τέλος θα τα συνδυάσει όλα σε μια φωτογραφία. Τυπικά αυτό είναι κάτι που καμία άλλη συσκευή δεν έχει επεξεργαστικά την ισχύ να το κάνει. Τα τρία νέα iPhone χρησιμοποιούν τον Α13 Bionic επεξεργαστή στο εσωτερικό τους για να πετύχουν αυτό το πολύ ε, εντυπωσιακό αποτέλεσμα και συγκεκριμένα τι μονάδα τεχνητής νοημοσύνης που έχει προσθέσει η Apple στο συγκεκριμένο επεξεργαστή αυτό που έχει σημασία είναι ότι στην πράξη οι φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει το iPhone 11 Pro Max που έχουμε στα χέρια μας ε, κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι καταπληκτικέ στι περισσότερε μάλλον συνθήκε. Το τηλέφωνο βγάζει φωτογραφίε με πολύ καλό δυναμικό εύρο. Ε, μάλιστα σε κάποιε περιπτώσει το τελικό αποτέλεσμα θυμίζει φωτογραφίε βγαλμένε με HDR γιατί έχει μια πολύ υψηλή αντίθεση στη φωτογραφία. Η αυτό όμως που ξεχωρίζει είναι ο τρόπο που η συσκευή μπορεί να ανοιχνεύσει στο πλάνο της φωτογραφίας διαφορετικά χρώματα και διαφορετικά επίπεδα φωτισμού και να αποτυπώσει το τελικό αποτέλεσμα πολύ σωστά χωρί να μπερδεύετε. Δηλαδή, αν ένα σημείο τη φωτογραφία έχει ένα έντονα πράσινο χρώμα, δεν θα βγει πράσινη η φωτογραφία και γύρω από αυτό. Αν ένα σημείο τη φωτογραφία είναι πιο σκοτεινό από ένα άλλο, θα αποτυπωθούν και τα δύο σωστά με το φωτισμό και τη λεπτομέρεια που πρέπει να έχουν. Και όλα αυτά να θυμίσουμε ότι γίνονται σε συνθήκε λήψη φωτογραφία κατά τη διάρκεια τη νύχτα ή σε φωτισμό εσωτερικού χώρου. Εδώ να πούμε ότι παρόλα αυτά το Deep Fusion δεν είναι ορατό πότε λειτουργεί και πότε όχι. Όταν βγάζουμε μία φωτογραφία, ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε ότι χρησιμοποιήθηκε είναι ο εξής. Αφού βγάλουμε τη φωτογραφία, αν πάμε πολύ γρήγορα να τη δούμε από κοντά, βλέπουμε ότι για περίπου ένα δευτερόλεπτο η φωτογραφία που βλέπουμε είναι λίγο χειρότερη σε εισαγωγικά και στη συνέχεια βελτιώνεται στην οθόνη μας, γιατί ολοκληρώνεται η επεξεργασία που κάνει η συσκευή. Να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά να το κάνουμε και βλέπουμε ότι μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία, και έχουμε έτοιμη την τελική φωτογραφία. Καταλαβαίνουμε ότι το τηλέφωνο ενεργοποίησε το Deep Fusion και επεξεργάζεται τα δεδομένα από τα αυτά διαφορετικά καρέ που έχει βγάλει τη φωτογραφία, προκειμένου να αποθηκεύσει μια φωτογραφία με την καλύτερη δυνατή λεπτομέρεια. Εδώ να πούμε επίσης ότι το Deep Fusion λειτουργεί με τη βασική κάμερα και με αυτή με τον τηλεφακό που επίσης λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ε, μάλιστα, βλέπουμε και εδώ πότε. Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία της φωτογραφίας, δεν λειτουργεί όμως με την κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό, η οποία κατά παράδοση βγάζει και ουσιαστικά φωτογραφίες που δεν αντιστοιχούν σε, στα επίπεδα ποιότητας και λεπτομέρειας που έχουν οι άλλες δύο κάμερες της συσκευής Ούτε το Night Mode εξαλίως, ήταν διαθέσιμο με την κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό στα τρία νέα iPhone και δεν είναι διαθέσιμο ούτε το Deep Fusion όταν θέλουμε να βγάλουμε φωτογραφίες και να εκμεταλλευτούμε τις νέες δυνατότητες που πρόσθεσε η Apple με το iOS 13.2 στη συσκευή. Αυτό τώρα να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας όπως αναφέραμε και στην αρχή του βίντεο το Deep Fusion δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ενεργοποιηθεί έτσι καλύτερα δεν υπάρχει τρόπος να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα από εμάς την ημέρα το τηλέφωνο συνεχίζει να βγάζει πολύ καλές και όμορφες φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το Smart HDR όταν ανοιχνεύσει ότι είναι απαραίτητο που και αυτό με τη σειρά του λειτουργεί με μια παρόμοια λογική όταν πατήσουμε το πλήκτρο για να βγάλουμε φωτογραφία το τηλέφωνο βγάζει τέσσερις διαφορετικές εκθέσεις συν μια πολύ φωτεινή φωτογραφία τη συνδυάζει όλες σε μία και χρησιμοποιώντα και πάλι τη μονάδα τεχνητή νοημοσύνης στο εσωτερικό του, προσπαθεί και τελικά καταφέρνει να πετύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η Apple επιλέγει πάντα, στα τρία νέα iPhone τουλάχιστον, να βγάζει φωτογραφίε που δεν έχουν υπερβολικά χρώματα, δεν είναι εντυπωσιακέ και πολύ ζωντανέ, είναι όμω πάντα πάρα πολύ κοντά σε αυτό που βλέπουμε εμεί με τα μάτια μας εκείνη τη στιγμή, ώστε να είναι χρωματικά ακριβείς οι φωτογραφίες, οι οποίες φυσικά στη συνέχεια, αν το θέλουμε, μπορούμε να τις επεξεργαστούμε και να δημιουργήσουμε ένα αρκετά διαφορετικό αποτέλεσμα. Να πούμε εδώ ότι το Deep Fusion δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε παλιότερες συσκευές της εταιρείας με την αναβάθμιση τους στο iOS 13.2 γιατί όπως περιγράψαμε εκμεταλλεύεται συγκεκριμένα τις δυνατότητες που έχει ο α13 Bionic επεξεργαστή στο εσωτερικό των τριών νέων iPhone 11. Σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, η συσκευή είναι πολύ καλή στο να βγάζει φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε εσωτερικούς χώρους με το Deep Fusion ενεργό και φυσικά όπως είπαμε και όπως είδαμε άλλωστε και κατά τη διάρκεια της ημέρας το Smart HDR και γενικά οι τρεις κάμερες του iPhone 11 Pro συνεχίζουν να βγάζουν πολύ καλές φωτογραφίες. Τι επόμενε μέρε θα ολοκληρώσουμε μερικέ ακόμα δοκιμές και δύο συγκριτικά του iPhone 11 Pro Max με, τους δύο, βασικού, με δύο από του βασικού ανταγωνιστέ του, ειδικά κατά τη φωτογράφηση, σε φωτογράφηση κατά τη διάρκεια τη νύχτα, όπου το iPhone 11 Pro Max θα έχει το Deep Fusion για να βγάλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και οι άλλε συσκευέ θα έχουν τι δικέ του αντίστοιχε δυνατότητε σε night mode για τη λήψη φωτογραφιών. Αυτά από εμά και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια.